Γεια σας παιδιά, Λευτέρης εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σειρά του AutoCAD 2D με το να κάνουμε έτοιμα σχέδια. Ξεκινάμε με κάτι απλό και θα συνεχίσουμε έτσι, θα πηγαίνουμε σε λίγο πιο δύσκολα. Τώρα, πριν ξεκινήσω το βίντεο, κάτι θέλω να πω. Με ρωτάτε πολύ γιατί έχω σταματήσει να κάνω τόσο συχνά βίντεο. Απλά παιδιά αυτή την περίοδο δεν πολύ προλαβαίνω. Δουλεύω ταυτόχρονα, επίσης μου έχει τύχει και μια μετακόμιση που πρέπει να κάνω μέχρι τέλος του μήνα και γενικά δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό κιόλας και δεν μπορώ να ετοιμάσω πολλά βιντεάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο γιατί πακετάρω. Οπότε το τελειώνουμε αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι κάνω μόνο AutoCAD αυτή την περίοδο γιατί μου βγαίνει πολύ πιο εύκολα, όχι πως δεν θέλω να συνεχίσω προγραμματισμό, Photoshop και γενικά και άλλα πράγματα που έχω βάλει στο μυαλό μου, απλά λίγο να οργανωθώ και ελπίζω τέλος του μήνα, από τον επόμενο δηλαδή, από το Μάιο, να ξεκινήσουμε λίγο πιο δυναμικά και στα υπόλοιπα, έτσι. Λοιπόν, μικρή εισαγωγή, συνεχίζουμε. Σχεδιάκι, θα το ανεβάσω κάτω στο description, ελπίζω να μην λήξει γρήγορα το link και να πρέπει να το ανεβάσω συνέχεια όπως με προηγούμενα βίντεο που μου λέτε για το σχέδιο. Λοιπόν, το βάζω εγώ στην άκρη, εσείς το έχετε, είπαμε, ξεκινάς το κάνεις, όπου κολλάς, βλέπεις το βίντεο. Πιστεύω ότι αυτό θα το κάνετε γρήγορα. Τώρα, στο συγκεκριμένο σχέδιο, πέρα από το ότι πρέπει να το σχεδιάσεις, αυτή η μεριά και αυτή η μεριά δεν τον πολύ καίει. Αυτό όμως που πρέπει να καταλήξουμε όλοι είναι στο α. Δηλαδή το α το ψάχνεις, ουσιαστικά πρέπει να το σχεδιάσεις και να του πεις και πόσο είναι το α. Έτσι αυτό λέει η εκφώνηση. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε καταρχάς. Όπως παρατήρησες, το σχέδιο έχει διαστάσεις. Άρα θα έρθεις και θα κάνεις ένα layer που θα λέει διαστάσεις. Έτσι. Μην τα κάνεις όλα σε ένα layer. Και εγώ τις βάζω κόκκινες. Αυτά. Νομίζω δεν θα χρειαστεί μάλλον. Όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γραμμούλα. Απλά πράγματα. Έχεις το όρθο ανοιχτό. Γραμμή, πατάς, πόσο λέει, 20, enter. Ωραία, κάνουμε και ένα διπλό κλικ, συνεχίζουμε, γραμμή. Τώρα αυτό τι σου λέει, ότι η γραμμή είναι 37 μοίρες. Θα την κάνεις λοιπόν προς τα κάτω, γιατί άμα δεις δεν μπορώ να την κάνω 37 μοίρες γιατί έχω το όρθο ανοιχτό, την κάνουμε 50. Και τώρα τι έρχεσαι και κάνεις, rotate. Το επιλέγεις, δεξί κλικ, επιλέγεις σημείο που θέλεις να το πιάσει από εδώ πέρα, 37 μοίρες, enter, τελείωσε, πάει. Γραμμούλα, εντάξει είπαμε, είναι γελίο το σχέδιο, πηγαίνουμε δεξιά 30, τώρα κατεβαίνουμε κάτω, εκτιμώ ότι είναι, αν αυτό είναι 30, περίπου το διπλάσιο, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω, οπότε ας πούμε ότι είναι ένα 50, είμαστε σίγουροι. Και τώρα, ψάχνουμε αυτήν εδώ πέρα, έτσι. Ωραία, τώρα αυτό πώς θα το κάνεις. Μία λύση είναι να κάτσεις να παιδευτείς, να μετρήσεις εδώ πέρα ιστορίες κακό. Η πιο απλή λύση, γραμμούλα, αφού για αυτά, για αυτήν και για αυτήν είσαι σίγουρος, έτσι. Αυτή δεν παίζει ρόλο πώς θα είναι αυτή εδώ πέρα. Ούτε αυτή. Κάντε όσο θέλεις, κάντε 100. Αυτή η απόσταση θα είναι η ίδια. Άρα τι έρσι και κάνεις. Παίρνεις εδώ πέρα γραμμή, την πετάς, τέλεια. Παίρνεις και μια γραμμή εδώ πέρα, την πετάς, τέλεια. Και τι κάνεις τώρα μάγκα, έρσι και κάνεις stream. Επιλέγεις αυτήν και αυτήν τη γραμμή. Δεξί κλικ. Ένα, δύο, τελείωσε. Είσαι απόλυτα σωστός. Τώρα, πάμε layer διαστάσεις. Έτσι για να δούμε ότι όντως και τα κάνουμε καλά. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ μικρή γραμμούλα εδώ και επίσης θα κάνω και μια πολύ μικρή γραμμούλα εδώ. Λοιπόν, ερχόμαστε dimension. Τώρα, ψάχνουμε το πρώτο, πάμε liner. Εδώ πέρα. 1, 2, πόσο λέει, 20. Άρα πάμε καλά. Δεύτερο, liner. Εδώ, 1, 2, τι σου... Έλα, 30, σωστό το έκανα. Απλά δεν το έβγαλα πιο κάτω. Liner. 1, 2. Εδώ. Ωραία, τελείωσε. Τι άλλο θέλουμε. Θέλουμε δύο γωνίες.
Angular, εδώ, 1, 2, 37, δηλαδή όσο μας το λέει, καλά πάμε. Dimension Angular, εδώ, 1, 2, 53. Τώρα πάμε Dimension, εδώ πέρα, Aligned, να βρεις αυτήν εδώ πέρα, 50. Άρα παιδιά, μέχρι στιγμής είμαστε σωστοί. Και τώρα μας λέει πόσο είναι το α. Οπότε έρχεσαι εδώ και του λες ότι φίλο μου το α είναι 80,09. Ωραία. Αν κάνεις λοιπόν το σχέδιο και εσύ, θα δεις ότι το α είναι αυτό. Για πού το βάλες, αφιέρωσε 2 λεπτά για το κανάλι μας, κάνε like και share το βίντεο που μόλις είδες, αν φυσικά σου έχει αρέσει, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και φυσικά κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. Θα έχω τα link κάτω στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.